Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Παπακοσταντίνου, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νατσουλή. Καλά εσείς? Έχει γίνει κανένα μπέρδεμα εδώ? Δεν είστε εσείς στην... Λοιπόν, είπατε συνεργάτες της Ομοσπονδίας. Ναι. Δεν είμαστε συνεργάτες της Ομοσπονδίας. Ναι. Είμαστε επιστημονικός φορέας, η Ένωση των Λογιστών, που επισημαίνουμε τα προβλήματα προς όλους τους κλάδους, είτε είναι αυτοί. Με την ευρύτερη έννοια συνεργάτες όμως, δεν είστε? Με την ευρύτερη. Έτσι. Είμαστε συνεργάτες, ναι, του νομού Καστοριάς. Άκουσα τι είπατε. Ναι, προκηρύχθηκε το πρόγραμμα όντως για τους γουνοποιούς. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το περιμέναμε. Μα και έχουμε μιλήσει τόσες φορές μαζί για αυτό το πρόγραμμα. Εδώ και τόσο καιρό. Όντως η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα κάνει γραφείο δικό της, το οποίο θα εξυπηρετήσει τα μέλη της για τη σύνταξη των προτάσεων. Όχι, δεν είμαστε εμείς μέσα στη συνεργασία που κάνουνε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως όποιος γουνοποιός θελήσει να κάνει την πρότασή του με το λογιστή του, θα πρέπει να τη συζητήσει. Νομίζω ότι ίδιο. Και το λογικό είναι να την κάνει με το λογιστή του. Με ποια έννοια? Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει και αυτή η υποστήριξη, αλλά λογικά ο λογιστής δεν ξέρει την κάθε επιχείρηση, τις εξαγωγές της και τα λοιπά, δεν έχει όλα τα χαρτιά? Γιατί με βάση τις εξαγωγές του 21 δεν θα γίνει αυτή η αίτηση? Λοιπόν, όλα τα οικονομικά στοιχεία, όποιος και να κάνει την αίτηση, είτε μελετητικό γραφείο, είτε η Ομοσπονδία, είτε ο λογιστής εφόσον μπορεί, ναι, τα στοιχεία τα έχει ο λογιστής. Από εκεί και πέρα, ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να πάρει τους κωδικούς, τους κλειδάριθμους, δηλαδή να τους δώσει όπου θέλει και να προχωρήσει την αίτησή του. Αυτό δεν απαγορεύεται από κανέναν και το ζήτημα είναι πώς εξυπηρετείται κάθε επιχειρηματίας. Μάλιστα. Σαν σύλλογος λοιπόν εκφράζεται ίσως και μια δυσαρέσκεια εδώ, να το καταλάβω έτσι ή όχι? Δυσαρέσκεια, δεν ξέρω αν είναι δυσαρέσκεια αυτό που εκφράζουμε, αλλά ναι, στην πραγματικότητα είναι μία απαξίωση την οποία έχουμε δεχτεί, γιατί οι πληροφορίες μου λένε πως οι συνεργάτες είναι και εκτός νομού, τα μέλη μας είναι λίγο στεναχωρεμένα, υπάρχει ένας προβληματισμός. Λένε λοιπόν γιατί δεν προτιμήθηκαν να είναι... Αλλά πάντα, κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, εμείς όμως ως επιστημονικός φορέας, το έχουμε πει και το διαλαλούμε, ότι ο σκοπός μας είναι να πάει καλά ο τόπος. Ωραία. Ο τόπος, αν πάει καλά, από όποια μεριά και να είναι, θα είμαστε καλά όλοι μας. Οπότε, κάθε φορέας ξέρει τα δικά του για να μπορέσει να προχωρήσει στις αποφάσεις που παίρνει. Να πούμε τα βασικά, γιατί οι αιτήσεις αρχίζουν από αύριο ή από σήμερα ξεκίνησαν, δεν ξέρω, από σήμερα ή από αύριο ξεκινάνε? Οι αιτήσεις ξεκινάνε από τις 12, τις 12 του μήνα. Οπότε, τις πληροφορίες για το πρόγραμμα καλά θα είναι να τις δώσει η Ομοσπονδία και όχι εμείς. Εσείς όμως από την περιά σας, να πούμε 2-3 βασικά πράγματα για να έχουμε υπόψη. Ποιοι παίρνουν αυτό το 60 ή ως 60 τουλάχιστον? Ποια είναι η βασική? Λοιπόν, έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις βάσει των ΚΑΔ, βάσει των κύκλων εργασιών του 19 και του 21, σύμφωνα με τις εξαγωγές που έχουν κάνει. Το 20% του 21, έτσι. Εγώ θα περιοριστώ, κύριε Νατσούλη, να δώσω μόνο αυτές τις πληροφορίες. Οι υπόλοιπες ας δοθούν από την Ομοσπονδία. Σωστά. Άρα λοιπόν, να λύσουμε λίγο αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Γι' αυτό δεν είπατε να αναφερθούμε. Προβλέπετε λοιπόν 20% εξαγωγές στην Ρωσία ή σε τρίτες χώρες το 21. Πιστεύω... Κύριε Νατσουλή, θεωρώ ότι είμαι ξεκάθαρη στο ότι δεν θα μπω. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αν μόνο γι' αυτό θέλετε να αναφερθείτε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί τις λεπτομέρειες και την ευθύνη του πώς έχει τρέξει το πρόγραμμα την έχει η Ομοσπονδία και μόνο. Από εκεί και πέρα, ο κάθε επιχειρηματίας θα μιλήσει με το σύμβουλό του, θα μιλήσει με την Ομοσπονδία για να μπορέσει να δει πώς θα υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Μάλιστα, ωραία. Πάντως το θέμα είναι ότι όντως ξεκινάει από σήμερα μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη. Ας κινητοποιηθούν οι επιχειρηματίες για να μπορέσουν να δουν αν μπορούν και πώς μπορούν με βάση τα στοιχεία τους τα οικονομικά να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μόνο κάτι που μας παίρνουν πολλά τηλέφωνα οι φασονιέριδες, κυρία Παπακοσταντίνου. Δεν ξέρω σε αυτόν μπορείτε να μας πείτε κάτι. Και το λένε με παράπονο, γιατί και εμείς, λέει, επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από αυτό. Αλλά λόγω ότι δουλεύουν φασόν δεν μπορούν να εμφανίσουν εξαγωγές, έτσι δεν είναι?
Κύριε Νατζούλη, όλα αυτά τα θέματα η δική μας η Ένωση τα έχει επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Όταν ακούσαμε εμείς για το πρόγραμμα, τρέξαμε με δική μας πρωτοβουλία να χτυπήσουμε καμπανάκια. Υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη. Υποτίθεται ότι όλοι αυτοί οι παράμετροι συζητιούνται σε ένα πρόγραμμα, ενδεχομένως σε άλλο πρόγραμμα, για να μπορέσουν να επιδοτηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν πρόβλημα. Και που πραγματικά επηρεάστηκαν από τον πόλεμο. Γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν αυτοί. Γιατί να σας πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Ακούστε και αυτό λίγο, κύριε Παπαστάνη, και πείτε μου αν είναι σωστή η σκέψη. Ναι, ναι. Μένουν εκτός λοιπόν φασονιέριδες. Που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να, που έχουν σημαντικό πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν, γιατί δεν εμφανίζονται εξαγωγές, αλλά μπορεί να πάρουν εταιρείες και πρόσωπα που έχουν 3 φημί, 4 φημί, 4 εξεντάρια από την άλλη. Λοιπόν, πρόβλημα. Είναι αυτό. Πρόβλημα, είναι πρόβλημα την, αυτό. Πρόβλημα έχει όλος ο νομός Καστοριάς. Από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος και από τη στιγμή που η Γούνα ως μονοεπαγγελματικός κλάδος μέσα στο νομό έχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα με το κόψιμο των εξαγωγών, με το κόψιμο της δραστηριότητάς της κύριε Νατσούλη, έχει πρόβλημα όλος ο νομός. Έγινε προχθές ένα συλλαλητήριο που θα έπρεπε να είναι όλος ο νομός παρών και δυστυχώς κανένας δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος της κατάστασης στην οποία ζούμε λόγω όλης αυτής της διένεξης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και, και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εμπάργκο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος. Ο τρόπος χειρισμού όλης της κατάστασης της Καστοριάς θα πρέπει να αφορά όλο το νομό, όλες τις δραστηριότητες, όλους τους πολίτες. Και όχι μόνο ένα επάγγελμα, γιατί ζούμε σοβαρές καταστάσεις. Αν τώρα μέσα στο επάγγελμα του κλάδου της Γούνας υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν θα επιδοτηθούν, να ξέρετε ότι υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι που επηρεάζονται από αυτή την τραγική κατάσταση που επίσης δεν θα επιδοτηθούν, που επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν 1000 προβλήματα. Άρα θα πρέπει αυτός ο τόπος να δει συλλογικά το πρόβλημα που υφίσταται αυτή τη στιγμή και να το αντιμετωπίσει έτσι, γιατί αλλιώς χειμώνα δεν βγάζουμε, κύριε Νατσούλη. Πιστεύετε ότι η σωστή αντιμετώπιση μιας τέτοιας περίπτωσης από την κυβέρνηση θα ήταν ότι επειδή έχουμε τον μόνο επαγγελματισμό εδώ, θα έπρεπε ουσιαστικά να επιδοτηθεί κάθε τι που επηρεάζεται από τη Γούνα, γιατί το λέμε, μεταξύ μας το λέμε. Πάει καλά η Γούνα, πάμε καλά όλοι. Δεν πάει καλά η Γούνα, πάνε όλα κατά διαόλου. Έχω ξεκαθαρίσει την άποψή μου επ' αυτού, την έχω καταθέσει και προσωπικά αλλά και ως Ένωση και στο επιμελητήριο και στους δημόσιους φορείς και προχθές οι θέσεις μας στο συλλαλητήριο ήταν αυτές. Δεν είναι αντιπολιτευτική η διάθεσή μας, δεν είναι συμπολιτευτική η διάθεσή μας, είναι συμβουλευτική καθαρά γιατί υπάρχει πρόβλημα. Βλέπουμε ξεκάθαρα και τους δείκτες να πέφτουν και την ανεργία που πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο και όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις της Γούνας αλλά επηρεάζουν και όλες τις υπόλοιπες που προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια τέτοια περιοχή, κύριε Νατσούλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα ο καθένας θα σε αντιληφθεί αυτό που θέλει να αντιληφθεί. Κύριε Παπακωνσταντίνου, θα το δούμε και στην προέκτασή του αυτό το θέμα. Θα επικοινωνήσουμε και αύριο και με την Ομοσπονδία να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θα τους μεταφέρουμε και το δικό σας παράπονο φυσικά. Το δικό μας δεν είναι παράπονο, κύριε Νατσούλη. Είναι κάθε τη δική σας δυσαρέσκεια. Κάθε κλάδος και κάθε φορέας παίρνει τις αποφάσεις του. Τα μέλη της διοίκησης δεν βγαίνουν από μόνα τους. Κάποιος τους ψηφίζει που σημαίνει ότι όντως έχουν την ευθύνη όλης της κατάστασης. Από εκεί και πέρα, αν εμείς φαινόμαστε ανεπαρκείς στο να υποστηρίξουμε ή τουλάχιστον να λειτουργήσουμε συμβουλευτικά προς το όργανο και να μας ζητηθεί αυτό το πράγμα, είναι απόφαση της διοίκησης, είναι σεβαστή. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν έχουμε να πούμε ούτε δυσαρέσκεια, είναι ούτε τίποτα απολύτως. Είναι μια πραγματικότητα την οποία την υφιστάμεθα, ο καθένας λειτουργεί με τον τρόπο που θέλει να λειτουργήσει και για τους λόγους τους οποίους θέλει να λειτουργήσει. Ξεκάθαρη, κύριε Παπακωνσταντίνου. Η πρόεδρος των λογιστών, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.